Μεγάλη συμμετοχή, κυρίως από νέους ανθρώπους, είχε η ημερίδα που διοργάνωσε η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς με θέμα την καλλιέργεια και την προώθηση των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Όπου ομιλητές ήταν οι πλέον εξειδικευμένοι άνθρωποι του χώρου από το Τμήμα Φαρμακευτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και από το Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βορείου Ελλάδος. Οι εν λόγω καλλιέργειες θεωρούνται ιδιαίτερα προσοδοφόρες, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν εφαρμοστεί στον νόμο Καστοριάς. Όλα τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά έχοντας διαφορετικές τιμές, αφήνουν μεγάλη πρόσοδο στους παραγωγούς. Δηλαδή δεν είναι ένα έχει περισσότερη αξία ή λιγότερη αξία. Γιατί το καθένα από αυτά, και μιλάμε για πάνω από 20-25 φαρμακευτικά αρωματικά φυτά, τα οποία είναι ευρείας κατανάλωσης, το καθένα έχει τα δικά του υπέρ και κατά. Όπως τόνισε πάντως ο καθηγητής του ΑΠΙΘΙΤΑ, σημαντικός παράγων για το κέρδος των καλλιεργητών είναι η επεξεργασία και η τυποποίηση των προϊόντων. Επεξεργαζόμενος τα διάφορα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά, από την ξύραση, από την κοπή, από την ταξινόμηση ή παράγοντας εθέριο έλαιο, οπότε δίνει υπεραξίες αυτά και κερδίζει πολύ περισσότερα χρήματα. Τα αρωματικά φυτά είναι μια νέα καλλιέργεια για τον νόμο Καστοριάς, η οποία ωστόσο κεντρίζει το ενδιαφέρον των δυνητικών καλλιεργητών. Εγώ ας πούμε, βλέπω ότι υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο. Ο πρωτογενής τομέας όντως είναι ένας από τους τρεις κυρίους άξονες που πρέπει να κινηθούμε ως περιφερειακή ενότητα και τουλάχιστον στο κομμάτι της μεταφοράς της πληροφορίας στους αγρότες και σε όσους δεν είναι αγρότες, γιατί να ξέρετε σήμερα στην ημερίδα υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν είναι καθαρά στο αγροτικό κομμάτι, υπάρχει ενδιαφέρον και ευελπιστούμε ότι κάποια στρέμματα τουλάχιστον για τη φετινή χρονιά και το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να μπορέσουν να φυτευτούν έτσι ώστε να κάνουμε ένα πυρήνα με κάποιες δεκάδες στρεμμάτων με αρωματικά φυτά, είτε αυτό θα είναι ρεβάντα, είτε ρίγαν, είτε τζά. Μεγάλο ζητούμενο για τους ενδυνάμει ενδιαφερόμενους για να ασχοληθούν με τον συγκεκριμένο προσοδοφόρο κατά τα άλλα τομέα καλλιεργειών είναι το ζήτημα της χρηματοδότησης.